Σας μέρα. Καλημέρα σας. Αυτά τα φάρμακα, τα καινούργια που μπαίνουν στον κατάλογο του ΓΕΣΥ, ήταν έτοιμα και ασθενών, κυρία Χνιώτου? Ήταν ναι, από τη στιγμή που υπήρχε κατανάλωση στον ιδιωτικό τομέα. Δεν καλύπτονταν μεν στο δημόσιο, αλλά στον ιδιωτικό τομέα υπήρχε κατανάλωση. Και θα επικαιροποιείται συνεχώς αυτός ο κατάλογος? Ναι, βέβαια, αυτό είναι ο στόχος. Έχουμε ήδη γύρω στα 1260 προϊόντα στον κατάλογο και θα ενταχθούν αυτά που ανακοινώθηκαν και εντάσσονται με τον καιρό και άλλα. Είναι προϊόντα από εδώ και πέρα, είναι προϊόντα που δεν καλύπτει το δημόσιο, αξιολογούνται και ανάλογα τις απόφασεις εντάσσονται. Υπάρχει κάποιο χρονικό ορόσημο, κυρία Χνιώτου, που θα πούμε ότι τελειώσαμε με τον κατάλογο των φαρμάκων των ΓΕΣΥ? Σίγουρα ο ρυθμός με τον οποίο εντάσσονται θα πέσει. Δηλαδή είχαμε ένα αριθμό προϊόντων που δεν καλύπτει το δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα είχαν κατανάλωση. Αξιολογήθηκαν εκείνα και εμπολίση, η αξιολόγηση αυτών έχει τελειώσει. Έχει μείνει μόνο μια μικρή ομάδα φαρμάκων η οποία έκανε μια αξιολόγησή τους. Οπότε μετά ο ρυθμός αύξησης των προϊόντων θα είναι πολύ μικρότερος, γιατί θα μιλάμε για νέα προϊόντα τα οποία θα έρχονται στην κυκλοφορία ή εταιρείες οι οποίες θέλουν να εντάξουν τα προϊόντα τους στο ΓΕΣΥ και μέχρι τώρα δεν τα είχαν εντάξει. Οπωσδήποτε ο ρυθμός. Έφτασαν τα εμβόλια για την εποχική γρίπη σε προσωπικούς ιατρούς και παιδιάτρους, κυρία Χνιώτου, και στα κέντρα υγείας? Ναι, ναι, έχουν διανεμηθεί. Ίσως έχουν μείνει ελάχιστοι προσωπικοί ιατροί, οι οποίοι τα παίρνουν αυτές τις μέρες. Είχαμε πάρει την πρώτη παραγγελία από ιδιώτες προσωπικούς ιατρούς και κέντρα υγείας και έχουν διανεμηθεί. Γι' αυτό και σήμερα εκδώσαμε δελτίο τύπου και ανακοίνωση προς το κοινό, όπου ενημερώνουμε, θυμίζουμε ξανά ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου και ενημερώνουμε και το κοινό επίσης, αναλόγως με το ποιος είναι ο προσωπικός του ιατρός, που θα πάει. Να υπενθυμίσουμε ξανά ότι αν έχουν εγγραφεί σε ιδιώτη προσωπικό ιατρό, θα συνεννοηθούν με τον προσωπικό ιατρό τους. Εάν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό του ΟΚΙΠΗ, θα πάνε σε κέντρα υγείας όπου βρίσκεται ο προσωπικός ιατρός τους χωρίς ραντεβού. Τα κέντρα υγείας μπορούν να απευθυνθούν χωρίς ραντεβού και αν υπάρχει θέμα με συνοστισμό, τότε το κάθε κέντρο υγείας μπορεί να προχωρήσει σε καθορισμό ραντεβού. Αν θα πάει κάποιος στον παιδίατρο του, τον προσωπικό ιατρό, για το εμβόλιο αυτό μετράει ως επίσκεψη, κυρία Χνιώτου? Όχι. Η διευκρίνηση που δόθηκε είναι ότι δεν θα μετράει σαν επίσκεψη. Και είναι δωρεάν το εμβόλιο αυτό στους δικαιούχους? Είναι δωρεάν. Να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει δικαιούχος. Μιλούμε για δικαιούχους του ΓΕΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις υψηλές ομάδες κινδύνου. Και να πούμε ξανά ότι αν κάποιος δεν ανήκει στις υψηλές ομάδες κινδύνου, δεν παίρνει από αυτό το απόθεμα. Αυτό αφορά πληθυσμό ο οποίος ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Εάν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί χωρίς να ανήκει σε αυτές τις ομάδες, πρέπει να βρει απόθεμα από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν μικρές ποσότητες από ό,τι ξέρω. Έχουν σχεδόν και εκείνα καταναλώσει. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που σημαίνει η κατάσταση? Ναι, ήθελα να πω ότι σε σχέση με το 2018 έχουμε γενικά αυξημένες ποσότητες κόσμου που θα εμβολίω για να εμβολιαστεί ο κόσμος, σχεδόν 50% αύξηση. Δηλαδή είχαμε 83.000 ολόκληρο το 2018. Μέχρι τώρα, μιλώ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είχαμε 83.000 και μέχρι τώρα δημόσιο και ιδιωτικό έχουμε φτάσει γύρω στις 117.000 εμβόλια, τα οποία είτε εμβολιάστηκε ο κόσμος, είτε βρίσκονται τώρα στους προσωπικούς ιατρούς. Και το Υπουργείο Υγείας αναμένει ακόμη 10.000 επιπλέον ποσότητες, και φτάσουν οι 5 τέλος του Νιόβρη και άλλες 5 τέλος του Δεκέμβρη. Αναλόγως των παραγγελιών τώρα και πόσος κόσμος θα εμβολιαστεί, θα είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, θα παρακολουθήσουμε την χορήγηση των εμβολίων
μέσω του συστήματος πληροφορικής και μέσω των παραγγελιών που θα βάλουν οι ιατροί και τα κέντρα υγείας αυτή τη βδομάδα για δεύτερη παραγγελία, για να δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να φέρει το Υπουργείο άλλες ποσότητες επιπλέον αυτών που έχουν παραγγελθεί ως τώρα. Άραστε.